Κουρίζου Σαμπίνα ονομάζομαι, είμαι μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα Πιθήτα. Σήμερα, πέντε φοιτητικοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και ο Σύλλογος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, θα προχωρούσαμε μετά από γενικές συνελεύσεις σε κατάληψη του κτηρίου διοίκησης, με αίτημα την ακύρωση των ηλεκτρονικών εκλογών που έχουν προκηρύχθει στο Ίδρυμα για την εκπροσώπηση του τόσο όργανα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία έχει απαξιωθεί πανελλαδικά και μάλιστα έχει ακυρωθεί στο ΠΑΔΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο 8 από τις 9 σχολές του ΜΕΠ αλλά και στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στη συνέχεια της εφαρμογής του νόμου του Δανία Παπαϊωάννου πήγε να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη και εδώ πέρα. Η απόφασή μας για κατάληψη της Βρετανίας έχει το ακριβώς το μπλοκάρισμα της διαδικασίας. Βέβαια, ερχόμενοι εδώ, αντικρίσαμε μια πάρα πολύ επιθετική στάση, όπου η διοίκηση έδωσε εντολή κλειδώματος του κτηρίου και μάλιστα φυγάδευε τους εργαζομένους είτε στην είσοδο είτε στην έξοδό τους, πράγμα που απέδει ακόμη και επικίνδυνο, θα έλεγε κανείς, για τη σωματική τους αγκυριότητα. Καταγγέλνουμε αυτή τη στάση της Βρετανίας. Συνεχίζουμε εδώ πέρα λοιπόν σε κινητοποίηση και σε διαμαρτυρία, προκειμένου να ακούσουν τα αιτήματά μας. Καθώς πέρα το ζήτημα των ηλεκτρονικών εκλογών, υπάρχει το ζήτημα των πτυχίων μας, όπου αφαιρείται η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία των καθηγητικών σχολών. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν διοικητικοί οι οποίοι επίσης στηρίζουν τον αγώνα μας και ετοιμάστε την ακύρωση των ηλεκτρονικών εκλογών. Προφανώς σήμερα δεν θα γίνουν εκλογές, αλλά σύμφωνα και με τον κανονισμό, πρόκειται να γίνουν αύριο. Εσείς θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας. Οι σύλλογοι μας έχουν πάρει αποφάσεις ρητές, οι οποίες αφορούν κάθε δράση η οποία μπορεί να μπλοκάρει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ήδη πολλές αγροτικές επιτροπές έχουν αρχίσει να παραιτούνται από τμήμα σε τμήμα ή μία μετά την άλλη, δείχνοντας ακριβώς το τέλος της διαδικασίας μόνο από την Βρετανία να νομιμοποιείται και από κανέναν άλλο. Επομένως, θα συνεχίσουμε μέχρι ακριβώς να ακυρωθούν όπως έγινε και στα υπόλοιπα ιδρύματα της Ελλάδας.